Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Σάκης Σταυρίδης. Είναι Κυριακή 14 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινούν τα νέα των 9 από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μαζί θα δούμε τις ειδήσεις απόψε το βράδυ. Αρχικά θα δούμε τις σημαντικότερες τίτλους και αμέσως μετά το δελτίο μας αναλυτικά. Εστία μόλυνση στο νεκροταφείο των κατασχεμένων γιοταχή στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβολιαστούς ζητούν οι Αλεξανδρουπολίτες. Παγκόσμια ημέρα σακχαρώδη διαβήτη. Θα δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Ένα άτυπο νεκροταφείο οχημάτων έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια κοντά στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της περιοχής, στο σημείο βρίσκονται οχήματα εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει γίνει πρόταση στις αρμόδιες αρχές να ανακυκλωθούν ώστε να απομακρυνθούν από το χώρο που έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης. Σε νεκροταφείο εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων έχει μετατραπεί τις τελευταίες δεκαετίες ο χώρος πλησίων του αεροδρομίου Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, σημείο ορατό και από την Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Οχήματα κατασχεμένα, κλεμμένα, οχήματα που στο εσωτερικό τους κρύβονταν παράτυποι μετανάστες βρίσκονται εγκαταλελειμμένα, παραδομένα στο πέρασμα του χρόνου και τις καιρικές συνθήκες. Η εικόνα πραγματικά αυτή που συναντά και βλέπει κανείς είναι τραγική. Πάρα πολλά οχήματα, το ένα πάνω στο άλλο, τρακαρισμένα σε κακή κατάσταση, βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους, προκαλούν εστία μόλυνσης, προκαλείται εστία μόλυνσης. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανάφλεξεις, γιατί όλα τα αυτοκίνητα είναι με τα καύσιμά τους. Εμείς με την πρόταση που κάνουμε και που κάναμε ήταν ότι θα πρέπει αυτά τα οχήματα τα οποία έχουν τελεσιδικήσει οι αποφάσεις κατάσχεσης, ναι μεν τα καλά οχήματα να χρησιμοποιούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως και γίνεται και παίρνουν αρκετά οχήματα είτε η αστυνομία είτε το λιμενικό είτε η πυροσβεστική και κάποιες άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά τα οχήματα τα οποία είναι τρακαρισμένα, είναι παρατημένα και τα οποία αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, θα έπρεπε εδώ η πολιτεία να μεριμνήσει και να κάνει την ανακύκλωση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης Χρήστο Τουφάκη, το άτυπο νεκροταφείο οχημάτων στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης μετρά αρκετά χρόνια, ενώ μέσα σε αυτό υπάρχουν και οχήματα εδώ και 10, ίσως και παραπάνω χρόνια. Μιλάμε για οχήματα τα οποία, εάν απασχολούν, είναι κλεμμένο, αποδίδεται στους ιδιοκτήτες. Αν όμως είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι από γειτονικές χώρες, τότε τα παρατάνε εκεί πέρα και δεν ασχολείται κανένας. Οπότε αυτά τα οχήματα αναγκαστικά θα πρέπει να μεταφερθούν σε κάποιον χώρο. Δεν ενδιαφέρεται ο ιδιοκτήτης, γιατί γνωρίζει ότι ίσως μπλέξει με την αστυνομία, οπότε μένουν στα αζήτητα και δημιουργούνται όλη αυτή η εστία μόλυνσης. Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης έχει υποβάλει πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο για την απομάκρυνση των σκουριασμένων και διαλυμένων οχημάτων που βρίσκονται στην εν λόγω έκταση, εκμισθωμένη από την ελληνική αστυνομία με τη μέθοδο της ανακύκλωσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τουφάκης, θα ήταν ευχής έργων αν εισακούγονταν η εν λόγω πρόταση, ώστε τα έσοδα που θα προέκυπταν μέσω ειδικού λογαριασμού να βοηθούσαν τους αστυνομικούς στο έργο τους και πιο συγκεκριμένα να μπορούσαν μέσω αυτής της οικονομικής βοήθειας να προμηθευτούν τις στολές εργασίες τους, τις οποίες μέχρι σήμερα πληρώνουν από την τσέπη τους. Το μόνο μέλημά μας είναι αυτό, να μπορέσουν μέσω της ανακύκλωσης να εκμεταλλευτεί η πολιτική και φυσιογεία και γενικά το Υπουργείο μας αυτή την κατάσταση, προς όφελος των συναδέλφων μας, προς όφελος της αγοράς νέων υλικών. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί πως σε μία πόλη όπως είναι η Αλεξανδρούπολη και με αυτές τις προδιαγραφές, εικόνες τέτοιου τύπου δεν είναι ό,τι καλύτερο συναντά κανείς με το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Τον Δεκέμβριο, κυρίες και κύριοι, αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την επέκταση της χρήσης του εμβολίου COVID-19 των BioNTech Pfizer σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Ο επικεφαλής του EMA για την στρατηγική για τα εμβόλια, Μάρκο Καβαλιέρη, διευκρίνησε ότι για τα παιδιά από 5 έως 11 η δόση του εμβολίου αντιστοιχεί στο 1/3 της συνολικής δόσης που έχει εγκριθεί για τους ενήλικες.
Τον Δεκέμβριο αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την επέκταση της χρήσης του εμβολίου COVID-19 των BioNTech Pfizer σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου επικεφαλής του EMA για τη στρατηγική για τα εμβόλια Μάρκο Καβαλέρη. Ο κ. Καβαλέρη διευκρίνησε ότι για τα παιδιά από 5 έως 11 ετών η δόση του εμβολίου αντιστοιχεί στο 1 τρίτο της συνολικής δόσης που έχει εγκριθεί για τους ενήλικες. Πρόσθεσε ότι ο EMA αξιολογεί τα ωφέλη και τους κινδύνους για τον εμβολιασμό των παιδιών και πως τα στοιχεία και οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι αν και σε πολύ χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με τους ενήλικες και τα παιδιά μπορεί να νοσήσουν σοβαρά. Την άποψή του για το θέμα εξέφρασε μέσω της Δέλτα Τηλεόρασης ο καθηγητής παιδιατρικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Άγγελος Τσαλκίδης. Όσο αφορά για την ιατρική κοινότητα, αν είναι θετική ή όχι στην ηλικιακή ομάδα 5 ετών και πάνω, γενικά ξέρετε ότι οι παιδίατροι είμαστε υπέρ του εμβολιασμού. Εμβόλια κάνουμε στα νήπια από την ηλικία των 2 μηνών. Αν σκεφτούν οι γονείς, ξέρουν οι γονείς, πόσα εμβόλια κάνουμε στην πρώτη δόση 2 μηνών σε ένα βρεφάκι, κάνουμε κατευθείαν με μία έννηση 6 εμβόλια. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο επικεφαλής του EMA υπογράμμισε τη σημασία να εμβολιαστούν πλήρως όλοι οι άνθρωποι, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 αυξάνεται ξανά στην Ευρώπη. Ο ίδιος επεσήμανε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη αρχίσει να χορηγούν ενισχυτικές δόσεις σε άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης και μετάδοσης από τον κορονοϊό και πρόσθεσε ότι η επέκταση των αναμνηστικών δόσεων στο γενικό πληθυσμό μπορεί να είναι και το επόμενο βήμα. Τέλος, ερωτηθείς για το αν θα πρέπει να συνιστάται ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 στις έγκυες γυναίκες, ο κύριος Καβαλέρη απάντησε θετικά, λέγοντας ότι είναι ξεκάθαρο ότι και οι έγκυες κινδυνεύουν να προσβληθούν από την νόσο, ενώ μία σειρά από μελέτες δείχνουν ότι τα εμβόλια mRNA είναι ασφαλή για τις εγγύους, ιδιαίτερα όταν ο εμβολιασμός γίνεται κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κοίησης. Υποστηρίζουμε και κατανοούμε πλήρως την απόφαση των αρχών των κρατών μελών να συστήσουν τον εμβολιασμό των εγγύων γυναικών, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Υπό διαβουλεύσεις βρίσκεται και πάλι το κυβερνητικό επιτελείο με τους ειδικούς προκειμένου να εξεταστεί για μια νέα δέσμη μέτρων. Τα σενάρια είναι πολλά και αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους. Στην Αλεξανδρούπολη, οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης Δέλτα ζητούν κατά πλειοψηφία αυστηρότερα μέτρα για τους ανεμβολίαστους προκειμένου να τους αλλάξουν γνώμη. Η μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και η διατήρηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα γεννούν σενάρια για αυστηρότερα νέα μέτρα εστιασμένα στους ανεμβολίαστους. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο παρακολουθούν στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι για την πορεία της πανδημίας το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση δίνει βαρύτητα στην εφαρμογή των μέτρων που μπήκαν σε εφαρμογή το Σάββατο, αλλά και στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος υγείας. Ωστόσο, ήδη έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις σε περίπτωση που τα κρούσματα ξεπεράσουν το ψυχολογικό όριο των 10.000. Το μοντέλο της Αυστρίας, όπου οι ανεμβολίαστοι βλέπουν να κλείνουν οι πόρτες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλους χώρους, καθώς και οι αυξανόμενοι περιορισμένοι στη Γερμανία επαναφέρουν τη συζήτηση για ένα lockdown ανεμβολίαστων. Δεδομένου πως η κυβέρνηση δεν θέλει να επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν άδικο για όσους πολίτες έχουν κάνει το εμβόλιο. Πιο αυστηρά. Διότι ακόμα εδώ, ναι, ακόμη πιο αυστηρά. Δηλαδή, εμείς κορόιδα είμαστε που βάζουμε και προστατεύουμε και έξω με τη μάσκα βγαίνουμε και έχουμε βάλει και τρίτο εμβόλιο για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πόσο να τους παρακαλάς. Δεν γίνεται. Αχ, δεν θα το κρίνω εγώ, τι να σας πω. Αλλά πρέπει να πάρει, επιβάλλεται. Θέλετε, ας πούμε να είναι πιο αυστηρά τα μέτρα. Να είναι λίγο πιο αυστηρά. Έτσι πιστεύετε θα τους οθήσει ή θα τους πεισμώσει. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, παιδί μου, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Τους κλείσουν μέσα. Πιο αυστηρά μέτρα από αυτά εδώ που παίρνει. Ακόμα πιο αυστηρά λέτε. Ακόμα πιο αυστηρά. Για να βάλω μυαλό αυτοί που δεν θέλω να κάνουν εμβόλια. Άρα για το εμβόλιο να γίνουν τα μέτρα για πιο αυστηρά. Για το εμβόλιο. Επομένως, οι όποιες αποφάσεις θα είναι εστιασμένες σε πολίτες που δεν έχουν κάνει το βήμα προς την επιχείρηση ελευθερία, καθώς έχουν και σημαντικό υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά. Το βασικό σενάριο προβλέπει οι αποφάσεις αυτές να έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή να εφαρμοστούν σε περιοχές που είναι στο βαθύ κόκκινο. Ένα θέμα που είναι στο τραπέζι είναι η αύξηση του αριθμού των τεστ που πρέπει να κάνουν οι ανεμβολίαστοι. Με το σημερινό πλαίσιο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 μοριακά ή rapid test την εβδομάδα με δικά τους έξοδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πάμε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο αριθμό εβδομαδιαίων τεστ το προσεχές διάστημα.
παράλληλα ανοιχτό, είναι και το ενδεχόμενο να περιοριστεί η πρόσβαση των ανεμβολίαστων σε χώρους όπως είναι η εστίαση και η διασκέδαση. Μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε σε ερώτημα για το αν θα μπορούσαν οι ανεμβολίαστοι, για παράδειγμα, να μην έχουν πρόσβαση στην εστίαση ή να υποβάλλονται σε τεστ καθημερινά. Όλα αυτά τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, θα μπορούσαν δυνητικά να γίνουν αν η κατάσταση γίνει πολύ χειρότερη, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά. Πάντως, για σούπερ μάρκετ, φούρνους και φαρμακεία δεν θα έχουν περιορισμοί στην είσοδο των ανεμβολίαστων. Ανοιχτό, ωστόσο, είναι το ενδεχόμενο στις περιοχές που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα να υπάρξει περαιτέρω αυστηροποίηση του αριθμού των πελατών που μπορούν να εισέρχονται ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα, ανάλογα πάντα με τα τετραγωνικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση. Όσο πιο γρήγορα ο κόσμος αντιληφθεί το τι γίνεται, τόσο πιο γρήγορα θα επιστρέψουμε στην πραγματικότητα και στην κανονικότητα που έχουμε αφήσει τόσο καιρό και μας ταλαιπωρεί. Θεωρείτε ότι τα μέτρα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά? Δεν μπορώ να το πω εγώ με σιγουριά αυτό, ούτε θέλω να πάρω θέση σε όλο αυτό. Νομίζω ότι οι ειδικοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Ή θα το κάνουν, τι παίζουν με τον κόσμο, να στα κάνουν εκεί πέρα, να τελειώνει, τι... Δεν χρειάζονται ποτέ μέτρα, λέτε, απλά να τους πει να το πάρουν απόφαση από μόνοι τους. Βέβαια, να το πάρουν να τελειώνει. Να τους πει ότι σταματάει η δωρεάν χορήγηση των εμβολίων και θα πρέπει να πληρώνουν από τώρα εξ όποιος θέλει να κάνει το εμβόλιο. Να εφαρμόσουμε την πρακτική που έκανε ο Καποδίστας με τις πατάτες, κάτι τέτοιο. Γιατί ο Έλληνας θέλει άλλο τρόπο χειρισμού. Η υποχρεωτικότητα βλάπτει. Νομίζω πρέπει να βρει άλλους τρόπους να τους πείσει. Καλύτερα να προσπαθήσει να τους πείσει με άλλο τρόπο. Η δράση φέρνει αντίδραση. Οπότε όχι πιο αυστηρά μέτρα. Όχι πιο αυστηρά μέτρα. Δεν θα πετύχει τίποτα. Να τόσο αυστηρά μέτρα πήρε και πάλι βλέπετε. Εγώ πιστεύω πρέπει να υπάρξει πειθό. Πώς, ας το ψάχνουν να το βρουν αυτοί. Όπως για παράδειγμα είχαν κάνει με τους νέους που τους δώσανε κάποια χρήματα. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω επειδή έχω κάνει σε πολλές ομάδες σαν ηγέτης, με το παράδειγμά μου προσπαθούσα να τους τραβήξω μπροστά. Λοιπόν, όταν κυκλοφορούν υπουργοί και πρωθυπουργοί χωρίς μάσκες, δεν μπορούν να επιβάλλουν στο λαό να φοράει μάσκα. Με αφορμή, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ που μεταδόθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Θα συνομιλήσουμε απόψε το βράδυ με τον κύριο Χρυσοπαράδη Γιαλαμά, τον πρόεδρο των συνοροφυλάκων του Εύρου, καθώς ακούγεται, φαίνεται, πως υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα στα σύνορα του Εύρου για ένα ενδεχόμενο νέο κύμα μεταναστών. Καλησπέρα, κύριε Γιαλαμά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες και διαβάζουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ηλεκτρονικά, ότι υπάρχει μια ανησυχία για το ενδεχόμενο ο Τούρκος πρόεδρος να θελήσει να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση, αφήνοντας μεταναστευτικές ροές στα σύνορά μας. Το είδαμε πριν από 1,5 χρόνο. Εσείς το βιώσατε πολύ καλύτερα από εμάς. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση σήμερα και πόσο έτοιμο είναι το ελληνικό σύστημα, το κράτος, οι πολιτείες σας, να διαχειριστείτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κοιτάξτε να δείτε, ο Τούρκος πρόεδρος κατά διαστήματα συνεχώς απειλεί. Απειλεί την Ευρώπη, απειλεί άμεσα εμάς, απειλεί την πατρίδα μας, ότι θα στείλει ροές. Βέβαια την απειλή του την έκανε πραγματικότητα πριν 1,5 χρόνο, όπως είπατε κι εσείς. Πολύ απότομα τότε, έτσι, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Δεν ήμασταν πραγματικά το πρώτο 48ωρο, πραγματικά το πιο κρίσιμο, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Όπως ακριβώς το λέτε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Όσο έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι για τέτοιον υβριδικό πόλεμο. Ο υβριδικός πόλεμος όμως συνεχίζεται με μικρότερες ομάδες. Το βιώνουμε καθημερινά. Θα ήθελα να συνεχίσω όμως να πω ότι συνεχώς εργαλοποιεί το μεταναστευτικό. Συνεχώς οι δηλώσεις είναι απογορευτικές για εμάς που έχει να κάνει με το θέμα των κυκλωμάτων διακινητών. Γίνομαστε μάρτυρες καθημερινά στο ποτάμι ότι διευκολύνει τους Τούρκους διακινητές. Το βλέπουμε καθημερινά και για δικούς τους λόγους, και το λόγος βέβαια είναι ένας, όλοι το έχουμε καταλάβει, είναι ότι θέλει να καρποθεί όσα περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υψηλή ετοιμότητα στις δυνάμεις τόσο τις δικές μας όσο και των ενόπλων δυνάμεων. Εμείς πάντα είμαστε σε ετοιμότητα και θα είμαστε σε ετοιμότητα. Σίγουρα έχουμε γίνει σοφότεροι, έχουμε γίνει καλύτεροι, μπορούμε να γίνουμε πιο καλύτεροι. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά τα δύο τα οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως είναι ο φράχτης στο νότιο κομμάτι, που εκεί πραγματικά, κύριε Σταυρίδη, τα σύνορά μας
το τονίζω και το λέω και παντού, ότι εκεί πραγματικά είναι θωρακισμένα. Και το σύστημα. Και είναι ένα έργο το οποίο έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Και έγινε σε πολύ γρήγορο. Σε ρυθμούς που δεν τους περιμέναμε. Ακριβώς, και το μέσο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο διευκόλυνσης για τη δουλειά μας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο όπλο. Όπως και σε αυτή τη στιγμή το, που είναι σε πιλωτική φάση, συγγνώμη, το αυτοποιημένο σύστημα. Τα πρώτα αποτελέσματα που βλέπουμε και με τις διορθώσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Βέβαια, θα το δούμε στην πορεία πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά και άλλα βήματα για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας. Όλα αυτά τα χρόνια οι ευρύτες το ξέρουν πολύ καλά. Μας έχουν κρατήσει σε πολύ δύσκολες στιγμές και μας κράτησαν με τα γεγονότα του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20. Και σίγουρα, αν γίνει κάτι πάλι από την πλευρά της Τουρκίας, σίγουρα οι ευρύτες θα είναι πάλι στην πρώτη γραμμή λοιπόν, μαζί μας. Η σχέση των πολιτών με το στρατό και την αστυνομία, τη συνοριοφυλακή, εκείνη την εποχή ήταν πρωτόγνωρη. Εγώ έβλεπα και μάθαινα πράγματα τα οποία δεν περίμενα ποτέ να συμβούν. Κοιτάξτε να δείτε, ο θεσμός του συνοριακού φύλακα έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία από την πρώτη στιγμή. Απλά το λέω και θα το ξαναλέω ότι εκείνες τις μέρες πραγματικά ένιωσα τόσο περήφανος που είμαι πάνω απ' όλα ευρύτης, τόσο περήφανος που είμαι Έλληνας, γιατί η δύναμη που παίρναμε από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μονάχα όλα αυτά τα υλικά που είχαμε και η βοήθεια που είχε να κάνει με οποιοδήποτε έναν καφέ, μια τυρόπιτα. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν γιαγιάδες, παππούδες που ερχόταν εκεί και μόνο με τα λόγια τους σε όσα χωριά περνούσαμε. Μας έδιναν τέτοιο ηθικό που μπορέσαμε να κρατήσουμε όλες αυτές τις ροές. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να μου πείτε, να γυρίσετε λίγο τον χρόνο πίσω και να μου πείτε πώς ήταν η φύλαξη των συνόρων πριν από 3 χρόνια και πώς είναι τώρα. Θυμάμαι, λέγαμε στα δελτία εκείνης της εποχής ότι δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν θερμικές κάμερες, ότι υπάρχει γερασμένο προσωπικό και άνθρωποι οι οποίοι υπερβάλλουν τον εαυτό τους. Σε αυτά τα 3 χρόνια που φαίνεται πως το ζήτημα ξαναζεστάθηκε και το είδαμε πάλι μπροστά μας, πάντα είχαμε μετανάστες, πάντα είχαμε μικρές ροές, αλλά δεν είχαμε αυτό. Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Σίγουρα πολύ ένας μεγάλος ρόλος να έπαιξε και με τα γεγονότα του Μαρτίου, να ξαναγυρίσουμε πάλι πριν. Αλλά για να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι, έγιναν προσλήψεις, έγινε μια ανανέωση του προσωπικού που ήταν πάρα πολύ σημαντική. Οι νέοι συνάδελφοι έχουν προσαρμοστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες μας. Περιμένουμε νέες προσλήψεις άλλων 250 συνοριακών φυλάκων, άλλων 250. Από εκεί και πέρα και αυτά τα έργα που είπαμε, τα δύο, και ο φράχτης, ναι, αλλά και το σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν έχει σταματήσει αυτά, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει σταματήσει ο κόπος μας, το φιλότιμό μας, ο αγώνας στην πρώτη γραμμή φύλαξης των συνόρων της χώρας μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε όλες τις υπηρεσίες μας. Ακούω χθες την αρμόδια υπουργό να λέει ότι και τα τελευταία κομμάτια του Νοτίου Εύρου που δεν έχουν φράχτη θα κλειστούν ακόμη και αν χρειαστεί με εθνικούς πόρους. Υπάρχει ανάγκη να κλείσει το σύνορο του Εύρου τελικά? Κοιτάξτε να δείτε, ο φράχτης είναι ένα τεράστιο μέσο διευκόλυνσης για τη δουλειά μας. Θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έξτρα όπλο για τις υπηρεσίες μας. Το υπόλοιπο του η ορογραμμή κατά μήκους του Εύρου είναι 160 χιλιόμετρα. Εκείνοι που μας τυπούν, εκείνοι που δίνουμε τη μάχη και μας τυπούν τα κυκλώματα διακινητών. Mm-hmm. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους μήνες είναι και από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ναι. Και εκεί έχουμε κάποιες ροές, οι οποίες βλέπουμε. Εκεί έχουμε από το συνοριακό σημείο ή από περνούν στη Βουλγαρία και από διάφορα φύλακτα σημεία έχονται στην Ελλάδα? Και περνούν και από τη Βουλγαρία, από Τουρκία μέσω συνόρου, μέσω Βουλγαρίας, αλλά και μέσω Ελλάδος ξαναπερνούν πάλι στην Ελλάδα, Βουλγαρία και μετά ξανάρχονται Ελλάδα. Δηλαδή οι διακινητές προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιλέγουν αυτά τα δρομολόγια ώστε να μην μας βρίσκουν μπροστά τους. Οι επιτυχίες είναι σημαντικές. Εγώ θα αναφέρω πάλι την τελευταία εβδομάδα πάνω από 15 συλλήψεις διακινητών είχαμε σε όλη τη γενική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συνεχόμενα χτυπήματα των διακινητών. Συνεχίζουμε. Πολύ κόπο, κύριε Σταυρίδη, πάρα πολύ κόπο. Τώρα, κύριε Γιαλαμά, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των νέων συνοριοφυλάκων. Δεν θέλω να μιλάμε έτσι για τους ανθρώπους, γιατί είναι άνθρωποι, νέα παιδιά, αλλά είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Βεβαίως. Οι άνθρωποι αυτοί στην αποτροπή. Πώς βιώνετε τους νέους ανθρώπους, τους νέους συναδέλφους που μετά από χρόνια μπήκαν στη δουλειά? Καταρχήν, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους είμαστε από την πρώτη στιγμή όχι σαν σωματείο, βέβαια και σαν σωματείο, αλλά πάνω απ' όλα εγώ και τα παιδιά τα μιλάω, τα βλέπω σαν παιδιά μου, τα βλέπω σαν συνάδελφοι πάνω απ' όλα. Θέλουν να λειτουργούν υποδειγματικά, θέλουν να λειτουργούν επαγγελματικά και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα παιδιά
όταν τους βλέπω έτσι να είναι όμορφοι με τη στολή τους, να έχουν όλα τα υλικά πάνω τους, να είναι έτσι όπως τους αρμόζει, όπως αρμόζει να είναι ο συνοριακός φύλακας, χαίρομαι πάρα πολύ. Όπως χαίρομαι και όταν τα αιτήματά μας που αφορά, όπως αναφέρατε, τις εκπαιδεύσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οποιαδήποτε εκπαίδευση, αυτό λέω τα παιδιά να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαίδευση. Εμείς τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε τίποτα από αυτά. Και μετά την ολοκλήρωση δηλαδή της βασικής. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλάμε να μας κάνουν εκπαιδεύσεις, ακόμα και τώρα και τους παλιότερους. Και όχι μόνο σε θέματα όπως είναι, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, που είναι η οδήγηση, που είναι ένα όχημα κυρίως αυτά. Οι τυφώνες είναι οχήματα ειδικού τύπου και χρειάζονται ειδικό τρόπο να το οδηγείς και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά και σε άλλες εκπαιδεύσεις που έχει να κάνει με την αυτοπροστασία μας, που έχει να κάνει με τη σκοποβολή μας. Σε αυτά θα είμαστε πάντα αρρωγοί και σύμμαχοι σε οποιοδήποτε μας δραστηρίζει. Ακούγεται πως η κυβέρνηση σκοπεύει, σχεδιάζει να προχωρήσει και σε πρόσληψη νέων συνοριακών φυλάκων. Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός νέων συναδελφών σας που πρέπει να έρθει στον Εύρο για να θεωρήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει? Κοιτάξτε να δείτε. Ήρθανε 400, θα έρθουν πρώτα Θεός άλλοι 250, φτάνουμε 650 άτομα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανανέωση του προσωπικού, γιατί σε λίγα χρόνια θα αρχίσουν και οι πρώτοι συνάδελφοι, η πρώτη, η δεύτερη σειρά, θα αρχίσουν να μπαίνουν στα στάδια να θεμελιώνουν την συνταξιδότησή τους. Σίγουρα ένας αριθμός 1000 συνοριακών φυλάκων στην περιοχή μας θα ήταν ένας αριθμός που θα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικός. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα στα κυκλώματα των διακινητών. Για να μπορέσουμε να τα χτυπήσουμε. Θεωρώ ότι αυτός ο αριθμός θα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικός για την περιοχή μας. Πάντως θα είναι διπλή η επιτυχία. Η πρώτη ότι θα κάνετε καλά τη δουλειά σας και εύκολη. Και δεύτερη ότι θα έχουμε 1000 ανθρώπους οι οποίοι θα μένουν εδώ, θα κάνουν οικογένειες εδώ, θα ζήσουν εδώ και θα. Πολύ θα σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εγκρίθηκε, για να αλλάξουμε θέμα, το πρόγραμμα των δύο αποβλήτων για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα θα αρχίσει να τρέχει άμεσα. Σε πρώτη φάση θα αφορά τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, στη συνέχεια τα νοικοκυριά του κέντρου και στο τελευταίο στάδιο θα επεκταθεί στο σύνολο του Δήμου. Για το λόγο αυτό, το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προμηθευτεί νέα, ειδικά απορριμματοφόρα για τα δύο αποβλήτα. Σύντομα θα ξεκινήσει και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης την χωριστή συλλογή δύο αποβλήτων, τοποθετώντας πιλωτικά καφέ κάδους, δημιουργώντας έτσι ένα ακόμη ρεύμα ανακύκλωσης, ενισχύοντας την περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου. Ανάμεσα σε 22 Δήμους που καταθέσαμε πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα Βιοαπόβλητα, διαχείριση βιοαποβλήτων, είμαστε ο πρώτος Δήμος, δεύτερος η Καβάλα και μετά η Κομοτηνή, που έχουμε πράξη ένταξης στην διαχείριση των βιοαποβλήτων. Εντός του 2022 θα έχουμε την προμήθεια καφέ κάδων και απορριμματοφόρων, ούτως ώστε να διαχειριζόμαστε τα βιοαπόβλητα, λοιπόν, τα απόβλητα δηλαδή της κουζίνας, όλα αυτά εδώ τα οποία τα επαγγελματική εστίαση, όλα αυτά εδώ θα πηγαίνουν στον καφέ τον κάδο και όχι στα σύμμικτα στον πράσινο. Έχουμε τη μείωση των σύμμικτων δηλαδή και διαχειριζόμαστε με ιδιότερο τρόπο τα βιοαπόβλητα, όλα τα υπολείμματα της κουζίνας, του καφέ και όλα αυτά εδώ. Η διανομή των κάδων θα γίνεται τμηματικά, ξεκινώντας από την εστίαση και στη συνέχεια τα νοικοκυριά της Αλεξανδρούπολης και θα καταλήξει να καλύψει τις ανάγκες όλων των δημοτών. Στους νέους καφεκάδους θα απορρίπτονται τα ξερά φύλλα, τα κλαδιά, ο καφές και οι φλούδες φρούτων, τα τσόφλια του αυγού, ακόμα και το φακελάκι από το τσάι και γενικότερα οργανικά απορρίμματα της κουζίνας ή και του κήπου. Αυτά θα μπορούν να γίνουν φυσικό λίπασμα γεμάτο θρεπτικές ουσίες και επί της ουσίας να δώσουν νέα ζωή. Πολλά από τα αποκαλούμενα σκουπίδια αποτελούν πρώτες ύλες για μια νέα ζωή και κάτι καινούριο. Γι' αυτό επιλέγουμε να πούμε ναι στο χώμα και όχι στη χωματερή. Υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο θα γίνει η διαχείριση των βιοαποβλήτων σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εστίαση. Θα δούμε, θα ζυγιστούν, θα έχουμε μια μέτρηση και μια αρχή ώστε να έχουμε το βάρος και τον όγκο όλων αυτών εδώ των βιοαποβλήτων που θα βγάζει η επαγγελματική εστίαση, ώστε να διαχειριστούμε σωστά την τοποθέτηση των κάδων στα συγκεκριμένα σημεία. Το δεύτερο στάδιο είναι στα οικιακά βιοαπόβλητα και μετά στον υπόλοιπο να απλωθεί όλο το δίκτυο σε όλο το Δήμο, ώστε να έχουμε διαχείριση σε όλο το, από τη μία άκρη του Δήμου ως την άλλη, την σωστή διαχείριση των βιοαποβλήτων. Η προμήθεια θα γίνει στα μέσα του 2022 και μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 θα απλωθεί το δίκτυο σε όλο το Δήμο. Κόστος έχουμε, προπολογισμό έργου? Συγκεκριμένο κόστος δεν έχουμε, θα έχουμε στα μέσα της χρονιάς του 2022, ώστε να γίνει, γιατί θα υπάρχει πρώτα μία μέτρηση.
και μετά θα έχουμε και τον κατάλληλη προμήθεια σε όλο το μήκος να δούμε πώς θα πάμε στα επαγγελματική εστίαση και μετά στα οικιακά απόβλητα. Οι σύλλογοι κτηνοτρόφων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλαν εγγράφος αίτημα προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου προκειμένου να συζητηθούν τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Επιστολή στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου απέστειλαν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ετούμενη έκτακτη συνεδρίαση για τη συζήτηση των προβλημάτων του κλάδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, Κώστα Δουνάκη, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο αναφορικά με τη συρρήγνωση της κτηνοτροφίας στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικά. Για να μπορέσουν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να γίνουν κοινωνοί στο πρόβλημά μας και να μπορέσουν να στηρίξουν το αίτημα κάποια στιγμή οι κτηνοτρόφοι να έχουν τη μεταχείριση που τους πρέπει από την πολιτεία, από το κράτος. Τα οικονομικά προβλήματα των κτηνοτρόφων πολλές φορές αποδεικνύονται αξεπέραστα και αναγκάζονται να δραπετεύσουν από την κτηνοτροφία που είναι πια περισσότερο τρόπο ζωής και μεράκι παρά επάγγελμα βιοπορισμού, τόνισε από την πλευρά του ο κύριος Δουνάκης, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι προτιμούν την αξιοπρεπή αποχώρηση από τη συσσόρευση χρεών. Ενώ γίνονται κάποιες συναντήσεις, κατεβαίνουμε στην Αθήνα, παίρνουμε υποσχέσεις, βλέπουμε πράγματα που δεν υλοποιούνται και εν ώψη της νέας κάπου θα διανύσουμε, βλέπουμε ότι η περιφέρειά μας μάλλον θα παραμείνει και πάλι μία από τις χειρότερες σε ό,τι έχει σχέση με την πυκνότητα βόσκησης και με τα προβλήματα στη Νέα ΚΑΠ και στην ενίσχυση που θα παίρνουν οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας της δικής μας με τις άλλες περιφέρειες. Η χιλιοϊπωμένη και πολυδιαφημισμένη διατροφική αυτάρκεια της πατρίδας μας συνεχίζει να παραμένει ένα όμορφο σύνθημα που συνηθίζει να χρησιμοποιεί διαχρονικά και διακομματικά η εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς να κάνει τίποτα για να επιτευχθεί, τόνισε σε όλους τους τόνους ο κύριος Δουνάκης και υποστήριξε πως χωρίς κτηνοτρόφους και ζώα κανένα σχεδιασμός και κανένα στόχος δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Οι οικονομικές ενισχύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι από τους βασικούς πόρους των κτηνοτρόφων και φυσικά της οικονομίας της τοπικής αγοράς της περιφέρειας. Αυτό που το αίτημα που έχουμε στον Περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι να καλεστούν και οι βουλευτές. Ποτέ εμείς ως σύλλογοι δεν βάλαμε κομματικά κριτήρια να ενημερώσουμε μόνο τους μεν ή μόνο τους δε. Για τα προβλήματα που έχει η κτηνοτροφία. Αυτό είχε από τον κύριο Στυλιανίδη όταν ο κύριος Λιβανός είχε έρθει στην Κομωτινή και είχε δει τους καπνοπαραγωγούς εκεί μαζί με τους βουλευτές της Ροδόπης, τους υπόλοιπους βουλευτές. Είδατε ότι υπήρξε και είδαμε όλοι ότι είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα, είτε αυτό είναι στην κτηνοτροφία είτε στην φυτική παραγωγή. Επιπλέον, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Αλεξανδρούπολης, η στρεβλή και άδικη κατανομή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της πατρίδας μας, ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν, έχει στερήσει πολλά εκατομμύρια ευρώ από τους κτηνοτρόφους και την οικονομία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε σχέση με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών με το ίδιο ζωικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, με τον τρόπο κατανομής από το 2015 των επιλέξιμων για ενισχύσεις βοσκοτοπικών εκτάσεων, οι ενισχύσεις που στερούνται οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειάς μας επιμερίζονται τους κτηνοτρόφους της υπόλοιπης χώρας. Επιστροφή στο δελτίο μας με ένα τελείως διαφορετικό, παύλα μουσικό θέμα. Η συνθέτρια και σολίστρια του ακορντεόν, η κυρία Ζωή Τηγανούρια, βρίσκεται μαζί μας, καθώς οι πληροφορίες θα είναι. Καλησπέρα, κυρία Τηγανούρια. Καλησπέρα, Ζωή, θα μου επιτρέψει τον ελληνικό. Καλησπέρα, καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο τον Εύρο. Είναι πολλά τα χρόνια γνωριμίας, νομίζω πια όχι με μένα, αλλά και οι πολίτες τούτου του τόπου. Καλά, πέρα από το γεγονός ότι η κυρία Τηγανούρια για τους τηλεθέατες το λέω κατάγεται από τη Σαμοθράκη, αλλά και είσαι και ένας άνθρωπος που κινείσαι πολύ συχνά εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, η είδηση που ήρθε είναι ότι υπάρχει μια παραγωγή του Hollywood η οποία σου ζήτησε ουσιαστικά να γράψεις τη μουσική για όλο αυτό το έργο, για όλη αυτή τη δουλειά και θέλω να μας δώσεις πληροφορίες. Με μεγάλη χαρά να σας δώσω τις πληροφορίες, μιας και το έργο πλέον έχει βγει. Οπότε μπορώ να μιλήσω με πολλές λεπτομέρειες. Η ταινία λέγεται Tango Salon. Η παραγωγή είναι του Hollywood.
το κομμάτι Last Tango by Joe, μια δική μου σύνθεση που κυκλοφόρησε το 2018 με ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Συγκλονιστικό. Έπεσε στα αυτιά της Ζίζη Μπολόνια, που είναι η music supervisor της ταινίας. Και τότε μου έκανε πρόταση αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το κομμάτι αυτό για κάποιες σκηνές για τις ανάγκες της ταινίας. Επικοινώνησε μαζί μου λοιπόν μέσω mail με την εταιρεία. Και στην αρχή όταν είδα το mail ξαφνιάστηκα. Μετά κατάλαβα ότι είναι μια σοβαρή πρόταση. Έδωσε λοιπόν την άδεια. Και στην πορεία ήρθε η επόμενη πρόταση που έλεγε αν μπορώ να γράψω τη μουσική για μια σκηνή της ταινίας 4,5 λεπτά, που στην ουσία είναι και η πιο σημαντική σκηνή της ταινίας, mm-hmm. όπου ένα ζευγάρι χορεύει τάγκο. Έγραψα λοιπόν και αυτό το θέμα, το οποίο βαφτίστηκε και Tango Salon, ομότιτλο με την ταινία. Και σιγά σιγά η γνωριμία μας με τον σκηνοθέτη, με την music supervisor, άρχισε να μεγαλώνει και το 19 ήταν στην Ελλάδα, ήρθε η Ζήση Μπολόνια στην Ελλάδα και μου έκανε την εξής πρόταση. Αν βρούμε μαζί, εγώ και εκείνη, να κάνουμε το score όλης της ταινίας, το film score, μουσική επένδυση λοιπόν. Mm-hmm. Χάρηκα πάρα πολύ με αυτή την πρόταση. Δεν σου κρύβω, Σάκη μου, ότι αχώθηκα και λίγο, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να γράψεις, να ασχοληθείς με ένα τόσο σοβαρό project με τόση πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Παρ' όλα αυτά, ούτε η διαφορετική γλώσσα που μιλάμε με την music supervisor και με το σκηνοθέτη, ούτε τα διαφορετικά ακούσματα ενδεχομένως μας στάθηκαν εμπόδιο. Η μουσική μίλησε από μόνη της. Δουλέψαμε με πάρα πολύ λεπτομέρεια, πολύ σκληρά για πολλούς μήνες εδώ στο στούντιό μου, με ακούρωστο συνεργάτη φυσικά τον Στέλιο Γενεράλη, τον σύζυγό μου, ο οποίος επιμελήθηκε τις ενορχιστρώσεις και έγραψε και κάποια μουσικά θέματα για την ταινία. Και έτσι η ταινία καθυστέρησε ένα χρόνο λόγω, όπως ξέρουμε όλοι, πανδημίας, ήταν να βγει πέρσι. Βγήκε λοιπόν φέτος, 3 Σεπτεμβρίου, έπαιξε στην Αμερική, στον Καναδά, σε πάρα πολλά φεστιβάλ κινηματογράφου, έχει πάρει πολλά βραβεία. 26 Νοεμβρίου έχει πρεμιέρα και στην Ρωσία, σε όλη τη Ρωσία. Πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί εξελίσσεται με πολύ ωραίο τρόπο όλη αυτή η παραγωγή. Και φυσικά το film score το υπογράφουμε η Ζωή Τηγανολίου με τη Ζήση Μπολόνια. Πραγματικά είναι μια πρόταση που έγινε, που εξελίχθηκε, που καρποφόρησε, που δεν υπήρχε ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα φυσικά. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τόσο μεγάλες παραγωγές? Είναι διαφορετικά τα πράγματα, ακόμη και η τελευταία μικρή λεπτομέρεια μετράει, έτσι δεν είναι? Πίστεψέ με ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Παρόλο που είμαι στον χώρο της μουσικής πια πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, και έχω δουλέψει με τα τόπο ονόματα της ελληνικής χορογραφίας και με αρκετά ξένα ονόματα, αυτή η εμπειρία είναι ασύλληπτη. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με το εντάξει, καλό είναι, πάμε παρακάτω. Η ίδια σκηνή μπορεί να πήγε και να ήρθε πάνω από 50 φορές με mail, μέχρι να καταλήξουμε στην τελική λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Mm-hmm. Ακόμα και το δευτερόλεπτο, το κλάσμα του δευτερολέπτου και τι θα μπει εκεί, ας πούμε, τι μουσική θα μπει σε εκείνο το σημείο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι μια κωμωδία η ταινία, που περνάει πάρα πολλά κοινωνικά μηνύματα, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ήδη έχει πάρει πολλά βραβεία. Έχει προγραμματιστεί η προβολή της στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει, ξέρουμε? Όχι ακόμη, και είμαι σε μεγάλη αγωνία και για όλη την Ευρώπη, γιατί ούτε στην Ευρώπη έχει έρθει ακόμη. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορώ εγώ προσωπικά να παίζω θέματα εκτός από το τρέιλερ που ήδη κυκλοφορεί από εδώ και καιρό. Δεν μπορώ να παίξω κάποια κομμάτια μου, κάποια θέματα, εκτός από το Last Tango που ήδη φυσικά έχει κυκλοφορήσει από το 2018 και είναι ένα κομμάτι που υπήρχε πριν κάνουμε τη μουσική της ταινίας. Όλο αυτό που συνέβη, καταρχήν καταδεικνύει και το γεγονός ότι με την τεχνολογία και την ταχύτητα που υπάρχει σήμερα, μπορεί ένας Έλληνας συνθέτης, ένας Έλληνας δημιουργός να βρίσκεται στην Ελλάδα, να εργάζεται στην Αλεξανδρούπολη, να εργάζεται στη Σαμοθράκη και ταυτόχρονα να είναι σαν να βρίσκεται στο Hollywood, σαν να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ισχύει, και ναι και όχι όμως, γιατί όπως σου είπα, το 19 η music supervisor ήρθε στην Ελλάδα και ήρθε και ο σκηνοθέτης μετά, αφού είχαμε ήδη δουλέψει εμείς αρκετούς μήνες μαζί της, δηλαδή εγώ και αυτή και ο σύζυγός μου, είχαμε δουλέψει πάρα πολύ, με πολύ ωραία ενέργεια, με τα αστεία μας, με τις εξόδους μας, αλλά έγινε και πολύ σκληρή δουλειά όλο αυτόν τον καιρό. Νομίζω ότι η πολύ σκληρή δουλειά βγήκε εκείνο το διάστημα. Ναι, μεν είχα γράψει εγώ αρκετά κομμάτια πριν. Θα τα ακούσετε στην πορεία, το Tango Salon, το Tango Passarella, χρησιμοποιήθηκε το Last Tango by Joe και άλλα κομμάτια. Ωστόσο,
πολύ αυστηρή δουλειά είναι το διάστημα εκείνο που ήταν στην Ελλάδα. Δουλέψαμε μαζί δηλαδή. Σκέφτεσαι ότι αυτό κάτω, μπορεί. Κάτω από τις συμβουλές της, ας πούμε, έγινε πολύ σκληρή δουλειά. Οπότε νομίζω και ο σκηνοθέτης φυσικά έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο. Νομίζω ότι χρειάζεται και η επαφή. Έστω και μην μιλάμε την ίδια γλώσσα. Μιλώντας τώρα εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε μια μικρή περιοχή σε σχέση με την παγκοσμιότητα μιας ταινίας, θέλω να μου πεις ειλικρινά αν σκέφτεσαι ότι αυτό μπορεί να είναι ένα σκαλοπάτι. Μπορεί να είναι το άνοιγμα μιας πόρτας, έτσι ώστε να γίνουν άλλα πράγματα από εδώ και πέρα για την ζωή σου, για την καριέρα σου. Επειδή στη ζωή μου όλα έχουν έρθει έτσι, έτσι, χωρίς να... έτσι ξεκίνησα ακορντεόν κάποτε, έτσι έφυγα από τη Σαμοθράκη και στην Αθήνα και άρχισα να βλέπω τα μεγάλα ονόματα. Δεν μ' αρέσει να λέω ναι, ανοίγει μια πόρτα, όχι, δεν ανοίγει μια πόρτα. Μ' αρέσει να δουλεύω σκληρά, να κάνω με πολύ πολύ σεβασμό αυτό που κάνω, να προσέχω την τελευταία λεπτομέρεια και από εκεί και πέρα όλα είναι μπροστά μας, το μέλλον είναι μπροστά μας. Ήδη συζητάμε για επόμενη ταινία που ενδέχεται τα γυρίσματα να γίνουν και στην Ελλάδα. Οπότε ναι, νομίζω ότι υπάρχει μέλλον, αλλά θα το λέω με πολύ προσοχή και με πολύ σεβασμό, ναι. Γιατί ήδη η καραντίνα μας πήγε ένα χρόνο πίσω και τότε είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πήγαν όλα πίσω, και η ταινία πίσω, και οι συναυλίες πίσω και όλα αυτά. Οπότε επειδή όταν εμείς κάνουμε σχέδια κάποιος γελάει, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό. Τώρα, είμαστε στα μέσα του Νοέμβρη. Η εμφανίση σου, η ζωή σου από εδώ και πέρα για τη σεζόν που διανύουμε. Τι περιλαμβάνει? Καταρχήν να αναφέρω ότι γίνανε πάρα πολλές συναυλίες το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Εκεί στα βόρεια, μέχρι την Κομωτινή, με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια πολύ ωραία συναυλία που έγινε στην Κομωτινή με γκέστο Μπάμπι Τσέρτο τα 200 χρόνια, με αφορμή το τραγούδι που έγραψε για την Επανάσταση. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολλές συναυλίες με αυτό το project. Πριν από 11 Οκτώβρη συγκεκριμένα έγινε και η τελευταία συναυλία εδώ στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, στο φεστιβάλ Ιωνικές Γιορτές. Και τώρα, αυτή την περίοδο, κάνω πρόβες για δύο διαφορετικές παραστάσεις. Η μία θα γίνει, ξεκινάει την Παρασκευή, εδώ στην Αθήνα, σε μια μουσική σκηνή που λέγεται Χορδές, μαζί με την Ελπίδα Γαβ, μια νέα πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια, και μαζί μας ο Λάβρος Βασιλείου, επίσης ένας πολύ ωραίος ερμηνευτής, που έχουμε κάνει παραγωγή μαζί. Και τον Δεκέμβριο θα κάνω δύο παραστάσεις στην Σφίγγα μαζί με έναν κιθαρίστα, σολίστα κιθάρας, διεθνούς φήμης, εξαιρετικό μουσικό, τον Μιχάλη Σουρβίνο, με τον οποίο γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε πότε θα συνεργαστούμε. Και ήρθε η ώρα. Να που ήρθε η στιγμή. Ένα αφιέρωμα στον Άστρο Πιατσόλα που φέτος είναι τα 100 χρόνια από την γέννησή του. Και πολλά άλλα κομμάτια αγαπημένα, τάγκο και βαλκανικά και παραδοσιακά. Ακορντεόν, κιθάρα και το σύζυγό μου φυσικά στα ακουστά και μια εξαιρετική φωνή, την Άννα Κατσούλη. Ζωή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο τον Εύρο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μετά από 3 χρόνια αποχής, ο Εύρος συμμετέχει και πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, που συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Εύρου μέσω του μηχανικού Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου. Τα νέα μέλη του Συμβουλίου αποφάσισαν να αλλάξει και το όνομα της τράπεζας σε Olympus Bank, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και η κεφαλαιοποίηση ποσού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας την Κυριακή 31 Οκτωβρίου. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από τον Εύρο εκλέχθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εύρος, έπειτα από 3 χρόνια αποχής από την διοίκηση, ξανά αποκτά συμμετοχή στη συγχωνευμένη τράπεζα με την εκλογή του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός και εκλεγμένο μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Στις 31 Οκτωβρίου, την Κυριακή, πραγματοποιήθηκαν εκλογές στην Συνεταιριστική Τράπεζα στη Δράμα. Και εξελέγει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για σας? Στο παρελθόν είχα διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύρου, που όπως ξέρουμε συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Δράμας, προσπαθώντας να υλοποιήσουμε ένα καινούριο κοινό όραμα για μια μεγαλύτερη τράπεζα. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλες τις βασικές αποφάσεις για την τράπεζα και ταυτόχρονα αποτελώ μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αποφασίστηκε η τροποποίηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού και η αλλαγή επωνυμίας του συνεταιρισμού από Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας σε Όλυμπο Συνεταιριστική Τράπεζα με διακριτικό τίτλο Olympus Bank.
Η νέα επωνυμία θα ισχύσει με την έγκριση της τροποποίησης και την καταχώρησή της. Εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε η κεφαλαιοποίηση ποσού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και ανακοινώθηκε προγραμματισμός νέας κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας ποσού 6 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2022, καθώς και εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της χρήσης 2020. Σήμερα νομίζω με την αλλαγή του ονόματος που ταυτόχρονα αποφασίστηκε, ο μετανομασμός της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας σε Olympus Bank σηματοδοτεί μια νέα σελίδα, ένα νέο ξεκίνημα για την τράπεζά μας. Την τράπεζά μας, η οποία όμως αυτό το νέο ξεκίνημα είναι βασισμένο στις αρχές της ιδρύσεως της δικής μας τοπικής τράπεζας της Συνεταιριστικής Εύρου. Για τη σύνδεση του Ζαχαρόδη Διαβίτη με τα μάτια μίλησε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας ο πρόεδρος της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Πάρης Τρανός. Ο γιατρός εξήγησε πως η πρόληψη πάντα προέχει της θεραπείας και κάλεσε τους πολίτες που πάσχουν από διαβήτη να προχωρούν συχνά σε εξετάσεις. Η Παγκόσμια ημέρα διαβήτη καθιερώθηκε κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πάθησης. Ο φετινός εορτασμός όμως είναι ιδιαίτερος καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ανακάλυψη της ινσουλίνης, η οποία έχει σώσει αμέτρητες ανθρώπινες ζωές και έχει αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση του διαβήτη. Η 14η Νοεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα διαβήτη. Και οι οφθαλμολογικές εταιρείες, πέρα από το ρόλο της ενημέρωσης των οφθαλμιάτρων, έχουν και ρόλο να βγουν έξω στο κοινό. Να ενημερώσουν δηλαδή τον πολίτη και στη συγκεκριμένη περίπτωση το διαβητικό για τους κινδύνους που διατρέχει. Ο διαβήτης, ο οποίος είναι μια πάθηση που σιγά σιγά όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα είναι διαβητικοί, απασχολεί πολύ κόσμο, προσβάλλει και τα μάτια και θα πρέπει να ενημερωθεί ο ασθενής για αυτό το πράγμα, γιατί η πρόληψη είναι σημαντικότερη από την θεραπεία. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού των υδαταθράκων, λιπών και πρωτεϊνών, η οποία οφείλεται σε έλλειψη ινσουλίνης. Η κύρια έκφραση της διαταραχής είναι η αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά όργανα του οργανισμού, καθώς και στην υγεία των αιμοφόρων αγκίων. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια συστηματική νόσος, η οποία μπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα και ιστούς του οργανισμού. Μέσα σε αυτούς είναι και ο οφθαλμός. Είναι μαθηματικά και στατιστικά αποδεδειγμένο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει προσβολή του οφθαλμού. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και να γνωρίζουμε ότι με ένα σωστό έλεγχο, με μια σωστή ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη, όπως και άλλων συστηματικών παθήσεων, όπως είναι η αρτηριακή πίεση, όπως είναι η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια, μπορούμε να ελαττώσουμε την πιθανότητα προσβολής των οφθαλμών και την πιθανότητα να χάσουν σημαντική όραση οι ασθενείς κατά τουλάχιστον 50%. Εξίσου σημαντική με την διάγνωση και την αντιμετώπιση είναι και η πρόληψη του διαβήτη με τις έγκαιρες παρεμβάσεις σε παράγοντες κινδύνους, όπως η κακή διατροφή, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή. Ο συνδυασμός της υγιεινής διατροφής και άσκησης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθος στην διατήρηση καλής σωματικής υγείας και προστασίας από την παχυσαρκία και το διαβήτη. Η Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος δεν στέκεται καθαρά μόνο στον επιστημονικό σκέλος, αλλά προσπαθεί να υπάρχει μια σύζευξη και να δείξει ένα πρόσωπο κοινωνικό. Στα πλαίσια αυτού έγινε μια καινοτομία, μια κοινωνική δράση. Εχθές, την Πέμπτη και την Παρασκευή, έγινε δωρεάν έλεγχος στον πληθυσμό της Σαμοθράκης, 6 οφθαλμίατροι από τη Θεσσαλονίκη, ιδιώτες, πανεπιστημιακοί, όλοι μαζί. Εξετάσαμε, έκαναμε ένα screening κυρίως για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας, της ενδοφθάλμιας πίεσης, αλλά και στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας διαβήτη έγινε ένας έλεγχος σε όλους τους διαβητικούς προκειμένου να γίνει μια έγκαιρη διάγνωση και πιθανώς θεραπεία σε όσους το χρειάζονταν. Σε μια ασθένεια, σε μια κατάσταση που απασχολεί όλο και περισσότερο πληθυσμό όλων των ηλικιών, θα πάμε τώρα και θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Γιάννη Πετρίδη. Είναι παθολόγος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών στον Εύρο, καθώς έχουμε την Παγκόσμια ημέρα του Διαβήτη. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, κύριε Πετρίδη. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Παγκόσμια ημέρα του Διαβήτη. Νομίζω ότι είμαστε σε μια σχετικά καλή στιγμή για την πορεία της νόσου. Νόσος δε θεωρείται έτσι, δεν είναι? Φυσικά, ναι. Και το λέω αυτό γιατί πια τα τεστ γίνονται νωρίτερα, περισσότερος κόσμος είναι ενημερωμένος και φαντάζομαι διαγνώστηκε νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Απόλυτα δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό, διότι βλέπουμε πάρα πολύ συχνά άτομα ιδίως στις ηλικίες 30 με 40
να ανακαλύπτουν ότι έχουν διαβήτη με κάποιες επιπλοκές ή προβλήματα που προκύπτουν από το διαβήτη, παραδείγματος χάρη κάποιες μυκητιάσεις, τα γεννητικά τους όργανα κτλ. Και τότε τρέχουν στο γιατρό. Εμείς θα θέλαμε κάθε άνθρωπος μετά τα 30, μια φορά το χρόνο, να κάνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Πάντως φέτος, 14 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ανακάλυψη της ινσουλίνης. Είναι δηλαδή και μια σημαδιακή χρονιά. Διότι όπως ξέρετε η ινσουλίνη είναι αυτή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσει ειδικά κάποιος που έχει διαβήτη τύπου 1 να βρίσκεται μαζί μας, ενώ παλιότερα μέσα σε μια εβδομάδα έφυγε από τη ζωή. Γιατρέ μου, ποια είναι τα συμπτώματα? Το ένα και βασικό που είπατε είναι ότι μετά τα 30, μία φορά το χρόνο, κάποιες εξετάσεις, φαντάζομαι ζάχαρο, τι άλλο. Το ζάχαρο. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Στο τύπο 1 του διαβήτη, η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Παρατηρείται απώλεια βάρους, στεγνώνει το στόμα, έχουμε πολυδιψία, πολυουρία μέσα σε μία-δύο εβδομάδες. Οπότε αναγκαστικά θα πάει στον γιατρό του και θα γίνει διάγνωση. Στο τύπο 2, που είναι αυτός που λέμε ο κληρονομικός, που έχουν οι γονείς μας και μπορεί να εμφανίσουμε μετά. Εκεί πέρα είναι, εξελίσσεται ύπουλα, δηλαδή αν κάποιος είναι νεαρός και οι γονείς του έχουν διαβήτη, θα πρέπει μετά την ηλικία των 30, των 35, μία φορά το χρόνο να κάνει εργαστηριακές εξετάσεις. Εκεί μπορεί να μην καταλάβει ότι έχει διαβήτη, να περνάνε τα χρόνια και κάποια στιγμή που για κάποιο λόγο θα βρεθεί στο νοσοκομείο, για κάποιον άσχετο λόγο, εκεί πέρα γιατί να του πούνε: όχι, εσύ έχεις ένα ζάχαρο 250, έχεις διαβήτη, και να γυρίσει και να πει: όχι, ιδέα δεν έχω. Δεν είναι δηλαδή και χαρακτηριστική εικόνα όπως είναι στο τύπο 1. Η ζωή των ανθρώπων αυτών που ξαφνικά θα πάει στα 40-45 του σε ένα γιατρό και θα δει το 250, αλλάζει ριζικά ή έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα η επιστήμη, θα έχει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής όπως και πριν? Πολύ καλή ποιότητα ζωής θα έχει. Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα, αλλά το βασικότερο για τη ρύθμιση του διαβήτη, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις μελλοντικές επιπλοκές, είναι κυρίως η δίαιτα. Όταν λέμε δίαιτα δεν σημαίνει να χάνεις βάρος, αλλά να τρέφεσαι σωστά, υπολογίζοντας το γεύμα σου, τι ώρα θα φας, τι ποσότητα θα είναι οι υδατάνθρακες, προσέχοντας να αποφεύγεις τα γλυκά. Και βέβαια ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Δεν υπάρχει ο ίδιος κανόνας για όλους. Το βασικό είναι να αποφεύγουμε τα γλυκά, τις τροφές που έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και υδατάνθρακες. Λένε πολλοί ότι δεν μπορώ να ρυθμίσω το ζάχαρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να φάω πατάτα, αν πρέπει να φάω ρύζι. Κάποιοι λένε ότι κάποιες τροφές που θεωρούνται ότι ανεβάζουν το ζάχαρο τελικώς δεν είναι οι τροφές που ανεβάζουν το ζάχαρο, και κάποιες άλλες που θεωρούνταν ότι ρίχνουν το ζάχαρο τελικώς δεν το ρίχνουν, ότι είναι μύθος. Πού είναι η αλήθεια? Τροφές που να ρίχνουν το ζάχαρο δεν υπάρχουν. Όλες οι τροφές ανεβάζουν το ζάχαρο. Οι τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη ασφαλώς ανεβάζουν πιο γρήγορα κτλ. Αλλά αν θελήσουμε να παρομοιάσουμε τον άνθρωπο με ένα αυτοκίνητο, για να έχουμε μια πολύ καλή ρύθμιση, θα πρέπει, όπως μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και βλέπουμε αν έχουμε βενζίνη, όταν ξυπνήσω το πρωί να μετρήσω το ζάχαρό μου. Μετά να υπολογίσω πού σκοπεύω να πάω με το αυτοκίνητο. Θα πάω Κομωτινή, είναι 56 χιλιόμετρα. Θα πάω Ξάνθη, είναι 100. Άρα, τι θα φάω, πόση ινσουλίνη θα κάνω, ποια φάρμακα θα πάρω. Κάπως έτσι πρέπει να σκεφτεί ένας διαβητικός. Δεν είναι όπως την πίεση που παίρνω ένα χάπι και έχει ρυθμιστεί. Εδώ πέρα ένα κουλουράκι να φας παραπάνω, μισό κουλουρί να φας παραπάνω, σε έχει απορριθμίσει. Επομένως, θα πρέπει να σκέφτεται κάθε στιγμή τι θα φάει και αν κινείται, αν έχει άσκηση, αν είναι καθιστική ζωή του, για να μπορέσουμε να πούμε ότι πετύχαμε μια τέλεια ρύθμιση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Γιατρέ μου, πόσο ρόλο παίζει η άσκηση σε όλο αυτό? Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει. Περπάτημα, ας πούμε. Δυστυχώς νομίζω ότι ελάχιστοι ασκούνται σήμερα. Οι περισσότεροι έχουμε ξεχάσει την άσκηση. Ακόμα και τη διατροφή. Όλοι νομίζουμε ότι παίρνοντας κάποιο χάπι από τον γιατρό μας και τα λοιπά θα ρυθμιστούμε. Δεν είναι όμως έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το 50% της ρύθμισης, το παίζει η διατροφή και η άσκηση. Στις κατευθυντήριες οδηγίες για το διαβήτη που βγάζει η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία λέει δίαιτα, άσκηση και. Και μετά ξεκινάμε ένα αλλεργό ρυθμό με φάρμακα. Στην άσκηση τι περιλαμβάνεται, το περπάτημα? Κυρίως η αερόβια, ναι, κυρίως η αερόβια άσκηση. Δηλαδή, να περπατάμε, ας πούμε, 4 φορές την εβδομάδα, κανένα μισάωρο, με έτσι ένα βήμα λίγο πιο γρήγορο. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, αν και ο χρόνος μας πιέζει ιδιαίτερα. Θέλω να μου μιλήσετε για τον παιδικό διαβήτη, που βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα και στην παγκόσμια κλίμακα, βέβαια. Ναι. Ο τύπου 1 είναι λοιπόν ο παιδικός διαβήτης. Δυστυχώς τα κρούσματα, ας το πούμε κρούσματα, ας το αναφέρω έτσι, είναι όλο και περισσότερα. Συγγνώμη, πρόσφατα είχαμε 15 μηνύματα. Στα παιδιά είναι πάντοτε ο τύπου 1, γιατί τώρα λίγο κι εγώ,
είναι πάντοτε κληρονομικός ή μπορεί όχι, να... Όχι, στο τύπο 1 δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Είναι αυτοάνωσος ο μηχανισμός. Με κάποιο τρόπο ο οργανισμός καταστρέφει τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Συνήθως παρατηρείται μετά από ιώσεις. Γι' αυτό και περισσότερα περιστατικά διάγνωσης για βήτη τύπου 1 έχουμε τέτοιους μήνες, Οκτώβριο-Νοέμβριο, που μετά από κάποια ίωση, γρήπη, συνάχη κτλ. Μπορεί ο οργανισμός τα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη να τα αναγνωρίσει ως ξένα, οπότε στρέφει εναντίον του και τα καταστρέφει. Με αποτέλεσμα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα να εξαφανιστούν αυτά τα κύτταρα και να έχουμε ένδυα ινσουλίνης. Mm-hmm. Οπότε εμφανίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, πολυδιψία, πολυουρία, απώλεια βάρους, που μας οδηγούν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Ποιο είναι ένα, δηλαδή λέμε έχω 250 είπατε νωρίτερα, τα παιδιά πόσο ζάχαρο πρέπει να έχουν για να θεωρεί μια οικογένεια ότι είναι εντάξει το παιδί. Στην αξία τα σχέματος. 150 ξέρω εγώ πόσο. Αυτό θα το λέγαμε για το τύπου 2. Στο τύπου 1 τι θέλουμε. Στο τύπου 1 θέλουμε τα ζάχαρα να είναι όσο γίνεται πιο χαμηλά. Χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα τη γλυκοζηλιωμένη. Θέλουμε μια γλυκοζηλιωμένη η οποία δείχνει το μέσο όρο των ζαχάρων το προηγούμενο τρίμηνο γύρω στο 6. Αλλά τελευταίως ακούγεται σαν τρόπος παρακολούθησης του διαβήτη όχι τόσο γλυκοζιωμένη όσο αυτό που λέμε time in range, δηλαδή πόσο χρόνο μέσα στο 24ωρο θα έχω τιμές καλές, και όταν λέμε καλές τιμές εννοούμε ζάχαρα από 100 μέχρι 140, άντε 150. Θέλουμε περίπου το 70% του 24ωρου το παιδί να έχει τέτοιες τιμές. Πώς το μετράνε αυτό, αυτόματα ή με τον κλασικό τρόπο? Υπάρχει ο κλασικός τρόπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ αξιόπιστος, αλλά τελευταίως έχουν ανακαλυφθεί κάποια συστήματα καταγραφής της γλυκόζης που τοποθετούνται στο μπράτσο και το παιδί, ο γονέας και τα λοιπά, έχει τη δυνατότητα να σκανάρει περνώντας το κινητό από πάνω όσες φορές θέλει μέσα στο 24ωρο. Οπότε ανά πάσα ώρα και στιγμή βλέπει τι ζάχαρο έχει. Ακόμα και το παιδάκι αν κοιμάται, μπορεί η μητέρα να περάσει πάνω από το μπράτσο του παιδιού, το κινητό της και να δει τι ζάχαρο έχει το παιδί της. Και αυτά τα συστήματα κάνουν και μία καταγραφή. Μας βγάζουν δηλαδή μία καμπύλη. Και δείχνουν και κάποια στατιστικά τι γλυκοζηλιωμένη μπορεί να έχει, αν έχει υπογλυκαιμία, αν έχει υπεργλυκαιμία. Παρουσιάζουν κάτι βελάκια που δείχνει προς τα πάνω που σημαίνει ανεβαίνει γρήγορα, προς τα κάτω που σημαίνει ότι θα κάνει υπογλυκαιμία. Και αυτά όλα συμβάλλουν πάρα πολύ στη ρύθμιση και είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα αυτό. Και αυτά τα συστήματα παρέχονται δωρεάν στο τύπου 1. Είστε και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών και διαβητικός 35 χρόνια. Θέλω να πείτε πώς θα πάτε με το Σύλλογο. Και να κάνω και μια έκκληση τώρα με την ευκαιρία που το συζητάμε. Άνθρωποι που έχουν διαβήτη να έρθουν σε επαφή με το Σύλλογο, να γίνουν μέλη, να έχουν και την ενημέρωση. Το Σύλλογο είναι, βέβαια δεν έχουμε συνέχεια κάποιο άτομο εκεί πέρα, αλλά υπάρχει ένα γραμματοκιβώτιο κτλ. Είναι Διονυσίου Σολομού στο κτίριο που βρίσκεται το ΕΚΑΒ, που παλιά ήταν η πυροσβεστική. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρεθεί κάποιος καλύτερος, έτσι πιο ανθρώπινος, σας το πω, χώρος. Υπάρχουν αρκετά άτομα με διαβήτη, περίπου το 10% του πληθυσμού έχει διαβήτη τύπου 2, διαβήτη μάλλον, και από αυτούς περίπου το 5 με 10% είναι τύπου 1. Εμείς στο Σύλλογο κυρίως έχουμε άτομα τύπου 1, ο Σύλλογος είναι και για τους δύο τύπους του διαβήτη, έτσι, αλλά πιο ευαισθητοποιημένοι φαίνονται οι νεαροί που έχουν διαβήτη, οπότε είναι και πιο εύκολη να συμμετέχουν στις δράσεις του Συλλόγου. Λίγο ο κορονοϊός μας έχει έτσι απομακρύνει, αλλά προσπαθούμε μέσω του διαδικτύου να βρισκόμαστε σε επαφή. Θέλω σε 10 δευτερόλεπτα, γιατί θέσατε το θέμα, να μου πείτε, να κάνουμε τη σύνδεση κορονοϊός και διαβήτης. Ένας διαβητικός άνθρωπος πόσο περισσότερο κινδυνεύει και αν ένας διαβητικός άνθρωπος πρέπει να εμβολιαστεί κατά του COVID? Εννοείται ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, το πόσο κινδυνεύει, δεν κινδυνεύει τόσο στο αν θα κολλήσει περισσότερο από κάποιον άλλον. Όχι, αλλά αν κολλήσει. Στην πορεία και στην έκβαση της ασθένειας, σημαντικά είναι πιο επιβαρημένος. Διότι, παραδείγματος χάρη, αν του χορηγήσουν κορτιζόνη, το ζάχαρο θα απορριθμιστεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Διήμερο επιστημονικό συνέδριο, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα ερευνών γύρω από την οφθαλμολογία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αλεξανδρούπολη. Επιστήμονες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στην πρωτεύουσα του Εύρου και αντάλλαξαν απόψεις και αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών γύρω από τις παθήσεις των ματιών.
Επιστημονικό συνέδριο για τις τελευταίες εξελίξεις στην οφθαλμολογία διοργανώνει η Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος μαζί με την αντίστοιχη εταιρεία της Θράκης. Το διήμερο συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη παρακολούθησαν πλήθος συνέδρων, καθώς πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες για τους επιστήμονες του κλάδου. Στα πλαίσια της συνεχόμενης εκπαίδευσης των οφθαλμιάτρων, η Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε αυτή την διημερίδα. Η επιλογή της πόλης δεν είναι τυχαία. Θέλαμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι και στην ακριτική πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως και σε άλλες μικρότερες πόλεις, μπορεί να παρέχεται και να εκφράζεται η γνώση και οι υπηρεσίες ιατρικές με εύστοχο τρόπο. Στόχος του συνεδρίου είναι να ενημερωθούμε με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της οφθαλμολογίας, να ό,τι καινοτόμο έχει προκύψει τα δύο χρόνια τελευταία της πανδημίας που υπήρχε ένα κενό. Δεν μπορέσαμε να ενημερωθούμε όπως μπορούσαμε, οπότε τώρα είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε αυτό το κενό. Στο συνέδριο αναλύθηκαν και θα αναλυθούν διάφορα εξειδικευμένα θέματα από κορυφαίους γιατρούς του κλάδου. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης ασθενειών που προσβάλλουν τα μάτια, καθώς και θα παρουσιαστούν αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου σήμερα το πρωί, θα ολοκληρωθούν αύριο. Ήδη η πρώτη συνεδρία ανέδειξε κάποιες πρωτοβουλίες επιστημονικές και ερευνητικές που το τοπικό πανεπιστήμιο προωθεί και πραγματικά έχει ενθουσιάσει όλο το κοινό. Οι ομιλητές είναι εξέχοντες ομιλητές. Καταρχήν γίνεται στη συνεργασία με την Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, η οποία μας τιμάει ερχόμενη στο χώρο μας. Οι πανεπιστημιακοί ιδιώτες είναι η ελίτ της οφθαλμολογίας στη Βόρεια Ελλάδα. Γι' αυτό και περιμένουμε με προσμονή να δούμε ό,τι έχουν να μας πούνε. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει και δεύτερη λαϊκή αγορά στην Ορεστιάδα. Στο άκουσμα της είδησης, η παραγωγή της λαϊκής αγοράς Αλεξανδρούπολης δηλώνουν πως περιμένουν να δουν τον αντίκτυπο που θα έχει στην αγορά της πόλης και αν οι πολίτες θα επιλέξουν να ψωνίζουν δύο φορές την εβδομάδα. Στην Αλεξανδρούπολη πάντως οι αγορές είναι τρεις, η λαϊκή της Πέμπτης, η πράσινη λαϊκή του Σαββάτου και η λαϊκή των Φερών. Την λειτουργία δεύτερης λαϊκής αγοράς εντός της πόλης της Ορεστιάδας αποφάσισε στα τέλη Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Η απόφαση πάρθηκε καθώς η πράσινη λαϊκή έπαυσε να διενεργείται κάθε Σάββατο βάσει νομοθεσίας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πρότυπη λαϊκή αγορά για μικρούς και ντόπιους παραγωγούς και αγρότες, όπου να μπορούν να διαθέσουν εκεί απευθείας τα προϊόντα που παράγουν φρέσκα στους καταναλωτές, κλειστά και οργανωμένα με μορφή και μοντέλο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι παραγωγοί της Αλεξανδρούπολης περιμένουν με ανυπομονησία να δουν πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο στο Βόρειο Εύρο και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, αν έχει επιτυχία, να προσπαθήσουν να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Η δεύτερη λαϊκή που θα γίνει στην Ορεστιάδα είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι τα ήθελαν αυτοί. Αλλιώς θα γίνει, όταν θα γίνει και αν θα γίνει, όταν θα γίνει, θα το δούμε. Για την Αλεξανδρούπολη, εμείς δεν είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτό το πράγμα, στην αρχή και η δεύτερη λαϊκή στην Αλεξανδρούπολη. Απλώς λέμε, αφού το ξεκίνησαν στην Ορεστιάδα, ας το κάνουν για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Αν και επιτύχει και δούμε ότι έχει μια επιτυχία, μπορούμε να το κάνουμε και στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει και η συγκέντρωση παραγωγών, υπάρχει η λαϊκή της Αλεξανδρούπολης, υπάρχει η λαϊκή των Φερών και υπάρχουν. Και το θέμα είναι ότι δεν και αυτή και η υπάρχουσα λαϊκή στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, έχει μειωμένη κίνηση. Αν κάνουμε δύο λαϊκές, τι θα κερδίσουμε. Στην Αλεξανδρούπολη ήδη λειτουργεί η λαϊκή αγορά κάθε Πέμπτη, το Σάββατο λειτουργεί η πράσινη λαϊκή, ενώ υπάρχει και η λαϊκή αγορά των Φερών. Βέβαια, σε περίπτωση που η λαϊκή της Αλεξανδρούπολης γινόταν διπλή, θα δινόταν η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν τα ψώνια τους πιο εύκολα, ειδικά αν είναι απασχολημένοι τα πρωινά της Πέμπτης. Αυτό ενδεχομένως θα ενίσχυε και οικονομικά τους αγρότες και μικρούς παραγωγούς και οικοτέχνες, που υπάρχουν πολλοί στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θα μπορούσαν παράλληλα οι καταναλωτές να εντοπίσουν και να προμηθευτούν ντόπια προϊόντα άμεσα από τους παραγωγούς. Σε δύο διαφορετικές μέρες, σε δύο διαφορετικούς χώρους. Αλλά για να γίνει αυτό το πρόβλημα, ξαναφέρουμε την κίνηση μέσα στη λαϊκή. Και η κίνηση μέσα στη λαϊκή είναι πάρα πολύ πεσμένη. Αν κάνουμε τη δεύτερη λαϊκή με αυτή την κίνηση, την οποία είναι πεσμένη σήμερα, τη σπάσουμε ακόμη μια φορά. Διότι όταν θα γίνουν δύο λαϊκές, η κίνηση που θα υπάρχει δεν θα έχει χωριστεί στη μέση. Θα είναι, νομίζω, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται στην Αλεξανδρούπολη.